Πετυχαίνοντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, ο ΠΑΣ Γιάννενα επικράτησε με 2-0 το Απόλλωνα Σμύρνης στο παιχνίδι που έγινε το μεσημέρι της Κυριακής. Παρέμεινε στην τέταρτη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό και έχει μπροστά του 3 παιχνίδια που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία του στο πρωτάθλημα. Την Τετάρτη ο ΠΑΣ αντιμετωπίζει εκτός έδρας στην Τρίπολη τον Αστέρα και το Σάββατο δίνει δύσκολο παιχνίδι επίσης εκτός έδρας με τον Πανετολικό για να υποδεχθεί στη συνέχεια τον Άρη. Οι κόποι όλης της χρονιάς παίζονται σε αυτά τα 3 παιχνίδια. Σε μεγάλο βαθμό και στον ΠΑΣ επιβεβαιώνουν σε κάθε αγώνα ότι έχουν τις δυνατότητες να πετύχουν κάτι ιδιαίτερα καλό. Το παιχνίδι ήταν μέτριο ποιοτικά αλλά με μεγάλη ένταση, με τους φιλοξενούμενους να επενδύουν στον εκνευρισμό των γηπεδούχων, αφού αγωνιστικά δεν είχαν να παρουσιάσουν κάτι ιδιαίτερο. Ο Πίρσμαν στο 26ο λεπτό πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του ΠΑΣ σε ένα παιχνίδι που δεν αποκλείεται να ήταν και το τελευταίο με τη φανέλα της ομάδας, ενώ το 2-0. Έκανε ο Εραμούσπε με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 79. Στις καθυστερήσεις, ο Λοντίγκιν μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια το πέναλτι που εκτέλεσε ο Τσιλούλης. Στο 18 αυτή η περίπτωση έφυγε ο κίνδυνος για τον Απόλλωνα. Γύρισε ο Κάργας, διόρθωσε ο ίδιος το λάθος που έκανε. Ωραία αλλαγή της μπάλας από Καρντάφση για Πίρσμαν. Είναι απέναντι από τον Βερούλς και σκοράρει στα δίχτυα 1-0. Βρέθηκε σε θέση φόρο Πίρσμαν. Έχει προωθηθεί ήδη αρκετές φορές μέσα σε 25 λεπτά αγώνα. Εδώ λειτουργήσε σαν επιθετικός. Η παλιά από τον Καρντάφσκι, οπλισμένο το αριστερό, εκτέλεση στον ουρανό των δικτύων του Βερούλστ. Περέα, πάτησε περιοχή, έκανε το σούτ απλά για θέση. Του Αρήμα, ο Κραγιόπουλος και πάλι αυτός και πάλι ο Λοντίνι. Ο Τεντάνης, ο οποίος έκανε και δεύτερη δίπλα για τον Λιάσο, κερδίζουν την μπάλα οι γηπεδούχοι σε αυτό το ρίσκο του Τεντάκη. Ο Ρόγκνε με τον Περέα, φωνάζουν τώρα οι του ΠΑΣ. Κοντά ο Βαγγέλου αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ο Νορβηγός, ο οποίος έσπευσε τρέχοντας να γυρίσει πίσω, είχε μείνει ψηλά για την προηγούμενη φάση για το κόρνερ, αλλά έτρεξε να παίξει άμυνα, κυνήγησε τον σίγουρα πιο γρήγορο Περέα. Η μονομαχία των δύο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ολοκλήρωσε τον έλεγχο της προηγούμενης φάσης ο Ευαγγέλου και δίνει φάουλ πάνω στον Τεντάκη. Περέα είναι γρήγορος, πατάει περιοχή. Βρέθηκε κάτω, παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Γιακιμόφσκι, Τσιλούλης, από εκεί δοκιμάζει με το δεξί ball out. Ιωαννίδης για τον Απόλλωνα, έφυγε στο πλάι. Καλό το passing game εδώ από τον Πασιάννα που κέρδισε μέτρα στο γήπεδο. Και πέναλτι τώρα για τον Πασιάννα για χέρι στη σέντρα από τον Μπρένερ, η υπόδειξη του Ευαγγέλου είναι για πέναλτι. Το χέρι του Φαν Λαπάρα στη σέντρα του Μπρένερ. Ραμούσπε με 5 στα 5 πέναλτι στη σεζόν πηγαίνει στην εκτέλεση του έκτου. Ο Αργεντινός στα δίχτυα, 2-0, έκτο γκολ για τον Ραμούσπε με πέναλτι. Προβάδισμα 2 τερμάτων για την υπηρετική ομάδα. Μαρτίνες θέλει να παίξει κάθετα, γιατί πάει σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο βγάζει την παλιά στον Παπαγεωργίου. Έκανε το σουτ και στην κλειστή του γωνία ο Λοντίνι πετάει σε κόρνερ. Ντάουντα, κεφαλιά προς τα πίσω. Βγήκε και δεν βγήκε ο Λοντίνι, μια συνεννοησία. Και είναι το πέναλτι για τον Απόλλωνα. Ο Λοντίνγκιν και η άμυνά του φάνηκε να μη συνεννοείται. Εκεί ο Κάργας με τον Λοντίνγκιν και μπαίνει ανάμεσά τους ο Τσιλούλης. Η υπόδειξη από τον Ευαγγέλου είναι για πέναλτι. Τσιλούλης εκτελεί, ο Λοντίνγκιν αποκρούει. Και μπλοκάρει την μπάλα με δεύτερη επέμβαση. Μένει το 2-0.